Καλησπέρα. Βλέπουμε το χάρτη του USD CAD και σήμερα είναι Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα είναι 3:50. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτό είναι ένα βίντεο σήμα για τους FX holics μου στο YouTube. Χρησιμοποιώ το Ichimoku Kinkohyo, τις Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Στο μηνιαίο χάρτη βλέπουμε ότι παρόλο που η τιμή έχει ισορροπήσει πάνω στο bullish κούμο και δίνει μια εικόνα ανωδική, έχει ξεκινήσει μια καθοδική range από αυτό εδώ το σημείο που είχαμε το double top lower close, αυτό το σχηματισμό των κεριών που δηλώνει η καθοδική αναστροφή. Ήταν σε σύγκληση στο μεταξύ οι άκρες των άνω και κάτω Bollinger Bands, ενώ η τιμή αλληλεπέδρασε με τη μεσαία Bollinger Band, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει μέχρι τουλάχιστον το επίπεδο της Kijunsen, της μπλε γραμμής του Ichimoku, πριν γυρίσει προς τα πάνω και ενδεχομένως πριν κάνει μια στατιστική επαλήθευση ξανά μέχρι τη μεσαία Bollinger Band πριν συνεχίσει προς τα κάτω. Στον εβδομαδιαίο χάρτη, παρόλο που βλέπουμε την εικόνα μιας ανωδικής range και μάλιστα τέλειας range, είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, και αυτό το λέω γιατί είχαμε αυτή τη σειρά με τα άνω spikes στα τελευταία κεριά, είναι πιθανό το ενδεχόμενο η τιμή να φύγει προς τα κάτω. Να λοιπόν τι την κρατάει και καθυστερεί και δεν φεύγει ακόμη. Στο daily βλέπουμε ότι η τιμή κινείται πάνω από αυτό το τεράστιο όγκο του bearish κούμο. Όσο κινείται πάνω από αυτό, είναι δύσκολο να φύγει προς τα κάτω. Που σημαίνει ότι σε 12 trading days μπορεί να δούμε θεαματικά αποτελέσματα, θεαματικές κινήσεις. Στο μεταξύ, τιμή θα κινείται πλευρικά, συσσωρευτικά. Αν ωστόσο, επειδή το bearish κούμο αντιπροσωπεύει πολύ ισχυρή υποστήριξη, αν ωστόσο η τιμή κάποια στιγμή κάνει μια εκρηκτική κίνηση προς τα πάνω, θα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει στον αέρα το leading κούμο. Οπότε παίζουν και τα δύο σενάρια για το ζευγάρι, και γι' αυτό το λόγο θα τα δώσω και τα δύο. Ξεκινώντας από το sell. Όταν δούμε ένα κερί καθοδικό, το κορμί του να κλείνει στο επίπεδο 1.3245 και το επόμενο κερί επίσης να είναι καθοδικό, με τη μεσαία Bollinger Band να έχει κλείσει καθοδική, να έχει κάνει και ένα γόνατο και να έχει κλείσει καθοδική, τις άκρες των άνω και κάτω Bollinger Band σε καθοδικό συσχετισμό, την τένκα σε την κόκκινη γραμμή του Ichimoku, την Kijun σε την μπλε και την Jigu Span την πράσινη και τις τρεις κάτω από το κούμο σε καθοδική διάταξη, με την κόκκινη και την πράσινη, τένκα σε Jigu Span να έχουν κλείσει καθοδική, ενώ το προωθημένο κούμο θα είναι bearish και οι δυο άκρες του θα κρέμονται προς τα κάτω και όχι bullish όπως είναι τώρα. Αν λοιπόν τα δούμε όλα αυτά, τοποθετούμε μία εντολή sell στο 1.3245, ένα stop loss στο 1.3362 και το take profit target μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το κάτω όριο του bearish κουμό στο daily στο 0.3127. Μπαίνουμε λοιπόν με ένα ρίσκο της τάξης των 115 pips και πάμε για 118 pips, στην ουσία 1:1. Δεν έχει σημασία που είναι 1:1 και 100 pips να πάρετε και να βγείτε και 95 pips να πάρετε και 90 να πάρετε και να βγείτε, είναι μια χαρά. Τώρα το buy σενάριο, το ανωδικό σενάριο. Στο H1 λοιπόν πάλι, στο time frame της μιας ώρας, όταν δούμε ένα κερί ανωδικό ισχυρό να κλείνει στο επίπεδο 1.3367 και το επόμενο να είναι bullish, ενώ η μεσαία Bollinger Band έχει σαφή κλίση ανωδική,
Η άνω και κάτω Μπόλιγκερ μπάτσι οι άκρες τους είναι σε ανωδικό συσχετισμό. Η τένκαν σε νικίτζεν σε νιτσίκου σπαν και οι τρεις είναι πάνω από το κούμο σε ανωδικό συσχετισμό. Σε ανωδική διάταξη, ενώ οι τένκαν σε νικόκκινοι και οι τσίκου σπαν οι πράσινοι έχουν κλείσει ανωδική και το προωθημένο κούμο είναι μπούλης όπως και τώρα, αλλά πετάει, δηλαδή είναι στον αέρα και οι δυο του άκρες. Καμία από τις δύο δεν είναι επίπεδη, τις θέλουμε και τις δύο να είναι στον αέρα. Όταν δούμε αυτή την εικόνα λοιπόν, αγοράζουμε στο 1.3367, τοποθετούμε το στο πλώ στο 1.3247, που σημαίνει ότι θα μπούμε με ένα ρίσκο εισόδου της τάξης των 119-120 pips και πάμε για το take profit target που είναι στο επίπεδο 1.3467, πάνω από το γόνατο της μεσαίας Bollinger Band στον εβδομαδιαίο χάρτη, κάτω από το πανίσχυρο double top πάλι στην άνω Bollinger Band και πάμε για ένα κέρδος της τάξης των 102 pips που δεν είναι καθόλου άσχημο. Θα επαναλάβω ότι είναι πάρα πολύ προτιμότερο να μπαίνουμε με μία καθυστέρηση λίγων pips, 20, 30 και 40 pips ακόμα, ανάλογα με την κίνηση φυσικά, παρά να βιαστούμε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλά pips! Yeah.